Από τη Σέριφο μεταφερόμαστε Μόναχο. Α, τόσο κοντά. Να μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Κίτσιο, υπεύθυνο της Ελλάδας Μονάχου, η οποία, αν δεν κάνουμε λάθος, στέφθηκε πρωταθλήτρια. Οπότε θα μας μιλήσει γι' αυτό, νομίζω έχει να μας πει πολλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από Μόναχο. Μπράβο πρωταθλητές. Μ' ακούτε? Αμέ. Μπράβο πρωταθλητές λέμε. Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τώρα σας ακούω. Άντε, μπράβο, άντε, μπράβο. Λοιπόν, για πείτε μας, τι έγινε φέτος? Τι έγινε, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Είχαμε πολύ γερή ομάδα, είχαμε κάποια προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά τους τελευταίους 7 αγώνες συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί για να μια ομάδα, κάναμε 7 νίκες και πιάσαμε τον πρωτοπόρο την πρώτη τελευταία αγωνιστική στην πρώτη θέση. Και τελικά σκεφτήκαμε πρωταθλητές στο τελευταίο αγώνα. Εμείς παρακολουθούσαμε την πορεία της ομάδας και ήταν μέχρι την τελευταία αγωνιστική πραγματικά είχε το ενδιαφέρον, κρατούσε το ενδιαφέρον τέλος πάντων στον κόσμο. Ήταν ένα πρωτάθλημα ωραίο. Ναι, ήταν συναρπαστικό, ιδίως στο τέλος, γιατί είχαμε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, παίζαμε και μέσα στον πρωτοπόρο. Και εκεί πέρα ήταν έτοιμοι για το πανηγύρι, γιατί πιστεύανε ότι θα μας κερδίσουν. Και καταφέραμε εκεί να κάνουμε την νίκη και εκεί νομίζω τους χάλασε και το ηθικό και κάνανε και μέσα στην επόμενη αγωνιστική και άλλη ήττα. Και από ό,τι φαίνεται τώρα έχετε βάλει και ακόμα ψηλότερους στόχους, έτσι. Δηλαδή να βρείτε και άλλους παίχτες, νέα ταλέντα, να ανέβει η ομάδα. Έχουμε βάλει στόχους γενικώς ότι θέλουμε να ανέβουμε 2-3 κατηγορίες τα επόμενα χρόνια. Τώρα, εάν θα τους πετύχουμε είναι βέβαια άλλο θέμα. Αλλά και αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας έχουμε το Σοκράτη τον Ευαγγέλου που έπαιζε Β' Εθνική. Έχουμε 2-3 παιδιά από τη Χαλκιδική που έχουν παίξει μέχρι Γ' Εθνική. Και αυτά μας βοηθάνε πάρα πολύ εντός στο γερμανικό πρωτάθλημα. Πόσα Ελληνόπουλα έχει η ομάδα? Και μακάρι τώρα Ελληνόπουλα, άμα λέμε ότι έχουμε ένα ρόστερ 18 παιδιά, ναι. Τα 14 είναι Ελληνόπουλα. Τόσο καλά. Πολύ περισσότεροι από ό,τι παίζουν εδώ στα πρωταθλήματα, δηλαδή. Τι γελάτε εδώ, άμα έχει 4-5 Έλληνες σε μια ομάδα, πανηγυρίζεις. Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία. Τώρα, για ποια κατηγορία μιλάμε, κύριε Κίτσιο? Πού ήταν η Ελλάδα Μονάχου και πού ανέβηκε? Για να το καταλάβετε, είναι το... Τώρα ανεβήκαμε στη δεύτερη κατηγορία, στη δεύτερη πιο ψηλή κατηγορία του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος στο Μόναχο και περίχωρα. Σαν να λέμε Νικόλα, άμα καταφέρουμε την επόμενη... Μονάχου, Β' κατηγορία. Β' κατηγορία, ναι. Αλλά στόχος είναι να ανέβετε και σε επαγγελματικές κατηγορίες. Ορίστε. Στόχος σας είναι να ανέβετε και σε πολύ ανώτερες κατηγορίες, όπως γράψατε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας. Ναι, ναι, θέλουμε να ανέβουμε πιο ψηλά. Βέβαια, το επαγγελματικό εδώ είναι πάρα πολύ ψηλά και είναι δύσκολο να το φτάσεις. Έχουμε άλλες 7 κατηγορίες ενδιάμεσα. Ιδίως εδώ στην Βαυαρία υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και οι κατηγορίες όλες μαζί είναι 12. Δηλαδή, μιλάμε από την Α' Εθνική. Πολύ πράγμα. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι κάτω από. Ναι. Καταλαβαίνω. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι κάτω από κάποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να αγωνιστούν εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Σοκράτης Ευαγγέλου είναι το καλύτερο παράδειγμα. Το παιδί ήταν Ελλάδα, 25 χρονών. Έπαιζε στον Εργοτέρη στα 18 του. Μετά ήταν στην ΚΑΕ Καραϊσκάκη, άμα θυμάμαι καλά. Και έφυγε από Ελλάδα για λόγους οικονομικούς. Δηλαδή ήταν δύσκολα τα πράγματα και προτίμησε να φύγει εξωτερικό για δουλειά για να μπορέσει να φτιάξει τη ζωή του. Ναι. Το θέμα είναι τι τους δίνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά για να παίξουν στην Ελλάδα. Ναι, όχι, εντάξει, δεν ρωτήσαμε γι' αυτό, για το αγωνιστικό επίπεδο, για να καταλάβουμε τώρα, για το υπόλοιπο είναι όπως το περιγράφεται. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Όπως το περιγράφετε δυστυχώς. Ναι. Θέλετε να μας πείτε και για το τουρνουά που διοργανώνεται, που νομίζω είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, είναι η πρώτη φορά που το διοργανώνουμε, είναι αύριο δηλαδή. Είναι ένα τουρνά για παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπου θα λάβουν μέρος και 8 ομάδες με τέτοια παιδιά. Και τα έσοδα όλα αυτά από το τουρνά αυτό θα πάνε σε ένα ίδρυμα, εδώ στο Μόναχο που είναι και που βοηθάει τα παιδιά αυτά.
Αυτό γίνεται με. 18 ομάδες. Μπράβο. Αυτό γίνεται με δική σας πρωτοβουλία, έτσι. Ναι, γίνεται με δική μας πρωτοβουλία. Είναι η Κατερίνα από το Διαρουμπανάνη, η υπεύθυνη Ακαδημιών. Αυτή το ξεκίνησε το τουρνουά αυτό. Μπράβο στην κυρία Κατερίνα, μπράβο και σε εσάς. Έχουμε να αύριο και να μαζέψουμε πολλά λεφτά. Ωραία, γιατί πάνω απ' όλα η ελληνική ομάδα εκεί πέρα, η Ελλάδα Μονάχου, δείχνει και το κοινωνικό της πρόσωπο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έτσι αυτό το πρόσωπο και όχι μόνο το αθλητικό. Έτσι κι αλλιώς ο αθλητισμός άμυλα είναι συνεργασία, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το βήμα παραπάνω. Κύριε Κίτσιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Θα ήθελα να σας πω ακόμα κάτι. Βεβαίως. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που εδώ και πολλές εβδομάδες μιλάτε πάντα για την ομάδα μας κάθε Παρασκευή. Και ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος εκπομπής. Εδώ ο Νικόλας Κολιτάς κάνει το ρεπορτάζ, ψάχνει μία-μία τις ομάδες όλες του εξωτερικού για να δώσουμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ και των αγωνιστικών δραστηριοτήτων όπως θα κάνει και τώρα. Νικόλα, τι έχουμε? Λοιπόν, περνάμε τώρα στα ομογενειακά νέα. Έχουμε την Ελλάς Ελσίνκη, η οποία... να πούμε ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση με την ομάδα. Τα παιδιά μας ενημερώνουν συνέχεια για την πορεία της. Μετά από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες, η Ελλάς κατάφερε να νικήσει με το εκοφαντικό 7-1 την ΠΠΒ. Μαζεμένα τα είχε. Ναι. Για ακόμα μια φορά, ο Βασίλης ο Αθανασιάδης κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση πετυχαίνοντας 5 γκολ. Έτσι, τα οποία τα 4 ήταν στο καπάκι, δηλαδή 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Μάλιστα το πρώτο ήταν και μια απίστευτη εκτέλεση φάουλ, την οποία μας στείλανε και σε βίντεο και τους ευχαριστούμε πολύ. Να ανεβάσουμε στη τηλεοπτική εκπομπή. Ναι, και να πούμε ότι ο Βασίλης Αθανασιάδης παραμένει και πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα με 12 γκολ και είναι παίκτης ο οποίος έχει και εμπειρία και από τα ελληνικά γήπεδα. Έχει περάσει από την Καστοριά, την Κόρινθο, τον Πλατανιά, τον Τύρναβο, τα Σιάτιστα. Τη Σιάτιστα είναι δηλαδή. Μακεδονικό Σιατίστης. Σιατίστης, ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικός. Λοιπόν. Από το Ελσίνκι περνάμε στη ΣΥΠΑ, όπου παραλίγο να είχαμε ελληνικό τελικό στο Cosmopolitan League. Ο Παγκύπριος επικράτησε τη Σάμπροκ με 4-0, ο Greek American όμως δεν τα κατάφερε, οπότε περνάει μόνο ο Παγκύπριος στον τελικό. Εντάξει, θα τους το πάρει. Έχει πάρει και το πρωτάθλημα ο Παγκύπριος, θα πάρει και το κύπελο. Ναι. Α, και το πιο ωραίο. Ο ποδοσφαιριστής του Παγκυπρίου, Ανδρέας Οχρόνης, έγινε μπαμπάς. Έγινε μπαμπάς, έτσι. Κάπου το διάβαζα. Έκανε μια κορούλα, μια γλυκούλα κορούλα, να του ζήσει. Να του ζήσει, βέβαια. Και συνεχίζουμε με την Αυστραλία, όπου ο Μέγα Αλέξανδρος Μελβούρνης έμεινε στο 1-1 με την Green Gully και παίζει αυτή την ώρα που μιλάμε, νομίζω, με τους Melbourne Knights. Και αυτός είναι και ο λόγος που πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας από τη δεύτερη στην οποία ήταν, ενώ η Ελλάς Μελβούρνη ιτήθηκε με 3-0 και παίζει πάλι την Κυριακή με τους Port Melbourne Sharks την Κυριακή στις 9 Ιούνιου. Ωραία, Νικόλα Κολιτά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και φυσικά τη Λιγέρη Γιαννουλάκη που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, θα την ακούσετε και την επόμενη εβδομάδα. Όλους τους συντελεστές εδώ στην ΕΡΤ, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 4 το μεσημέρι εδώ, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΑΣΠΟΡΣ στους 101,8 στα FM και βέβαια παντού διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.